Δεν θα μπορούσε, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας να πει με πιο καλύτερο τρόπο τα καλά Χριστούγεννα σε όλους. Βρισκόμαστε στο ΚΕΠΑ, εδώ μαζί με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, μαζί με τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας, που αυτές τις μέρες έχουν σίγουρα περισσότερη ανάγκη από τρυφερότητα. Να σας πω ότι σίγουρα, Κατερίνα μου, η πανδημία μας άλλαξε ή, αν θέλετε, τροποποίησε αρκετά τις συνήθειες και τα όσα κάθε γιορτές πράττσαμε. Εμείς είμαστε εδώ έτσι να καταφέρουμε με όσο μπορούμε να αγγίξουμε τις ψυχές των ηλικιωμένων μας ανθρώπων. Είναι Χριστούγεννα αλλιώτικα για δεύτερη χρονιά, αν θέλετε, για τους ηλικιωμένους μας. Φιλιά δεν δίνουμε, αγκαλιές δεν παίρνουμε, χειραψίες δεν κάνουμε. Ωστόσο, αγκαλιάζουμε από μακριά, χαμογελάμε και ανταλλάζουμε ματιές υπομονής. Έχω μαζί μου εδώ την κυρία Κική Σίγα, είναι υποδιευθύντρια του ΚΕΠΑ. Κική μου, πολύ όμορφη υποδοχή που και βλέπω ότι είναι και πολύ ζεστός και ο χώρος. Τα άτομα της τρίτης ηλικίας είναι Χριστούγεννα, διαφορετικά πάλι φέτος. Διαφορετικά. Προσπαθούμε να τους κρατάμε συντροφιά με το υπέροχο βιολί του Νάσου κάθε εβδομάδα. Έρχεται κάθε εβδομάδα, όχι μόνο τώρα που είναι τα Χριστούγεννα. Αλλά τώρα προσπαθούμε να γεμίσουμε τις μέρες τους με όμορφες στιγμές, με όμορφες μελωδίες, να έχουν ωραίες αναμνήσεις, να έχουν ωραίες στιγμές εδώ στο ΚΕΠΑ, αφού είναι μακριά από τους συγγενείς τους. Σύμφωνα πάντα με τα πρωτόκολλα, θα έρχονται να τους βλέπουν οι συγγενείς τους με ραντεβού. Κάποιοι ίσως πάνε και στα σπίτια τους τώρα που είναι γιορτές για να περάσουν μαζί με τους δικούς τους. Αυτό θα έλεγα, ότι τα Χριστούγεννα οι οικογένειες έρχονται ακόμη πιο κοντά. Αυτά τα Χριστούγεννα θα είναι από απόσταση. Εντάξει, τα μέτρα που έχουμε τώρα μέχρι στιγμής στα πρωτόκολλα λένε ότι μπορούν να έρχονται να τους βλέπουν. Μπορούν να τους πάρουν στο σπίτι, με κάποιες προϋποθέσεις πάντα. Μάλιστα. Κατερίνα, θα προσπαθήσω έτσι να μιλήσουμε με κάποιους από εδώ, κάποιο παππού, κάποια γιαγιά, αν θέλετε έτσι. Καλημέρα. Καλημέρα. Το όνομα σας? Φώτης. Κύριε Φώτη μου. Ναι. Πολύ ζεστός ο χώρος εδώ, ναι. Είδατε και τον Τζάκι, είναι Χριστούγεννα. Θέλω έτσι λίγο να μας πείτε κάτι που θυμάστε, που κάνατε κάθε Χριστούγεννα. Μια έτσι ανάμνηση όμορφη. Οι αναμνήσεις ήταν ότι είμαστε μαζί με τα παιδιά τα Χριστούγεννα. Ένα που όλα τα παιδιά μαζί. Και περνούσαμε, τρώαμε το μεσημέρι και περνούσαμε καλά. Ναι. Μια ευχή δική σας για αυτά τα Χριστούγεννα ποια θα είναι? Μια ευχή να είναι όλος ο κόσμος υγιής. Και να περνά καλά. Ευτυχία. Υγεία και ευτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Να προσπαθήσουμε να μιλήσουμε και με άλλους. Καλημέρα σας. Σειρά μου. Σειρά σας, ναι. Το όνομα σας? Τάσο Γιαννούρης. Κύριε Τάσο μου, τι θυμάστε από τα Χριστούγεννα, μια έτσι όμορφη ανάμνηση? Η ανάμνηση, τα Χριστούγεννα πάντα ήταν οικογενειακά. Κάμε το φαγητό. Η νύχτα να πάμε στην εκκλησία, μετά από την εκκλησία να κάτσουμε να φάμε και μετά η ώρα δύο να ψούμε τις σούκλες μας. Η απαραίτητη η σούκλα. Το έχουν οι μέρες. Ναι. Ένα μήνυμα να πούμε στον κόσμο που μας ακούει από έναν παππού που πέρασε και έζησε πολλά. Έτσι να πούμε κάτι για όλα αυτά που εμείς ζούμε τώρα. Κοίταξε, καταρχήν ήμουν νοσοκομείο παραλυμνίου. Εγώ από το νοσοκομείο εκκράτησα τη θέση πριν ένα μήνα να έρθω στο ΚΕΠΑ. Διότι για μένα το ΚΕΠΑ είναι για την τρίτη ηλικία το πιο ωραίο. Θα πάτε στους δικούς σας, τα παιδιά σας? Μάλλον να μείνω δαμέ να διασκεδάσω μαζί τους. Άρα θα έρθουν τα δύο παιδιά σας εδώ να σας δουν. Να πείτε να πείτε έναν καφέ, μια καλή έτσι κουβέντα. Αφού έρχονται καθημερινώς και μην ήσουν πίσω. Κατερίνα, υπό τη συνοδεία του βιολιού, θέλω έτσι με την βοήθεια του κινηματογραφιστή μας, του Κωνσταντίνου, του Ανδρέου, να πάμε και πιο μέσα, να δούμε και τι κάνουν, γιατί
Το καλύτερο είναι και εδώ, δεν είναι μόνο εκεί στο Βιολί που είναι η τραπεζαρία που κάθονται οι ηλικιωμένοι μας. Είναι και εδώ, είναι ένας πολύ όμορφος χώρος εδώ. Βλέπουμε, είναι και το τζάκι τους, έχουν και την τηλεόραση και φυσικά φτιάχνουν. Φτιάχνετε, τι φτιάχνετε? Καλημέρα γιαγιά. Καλημέρα κόρη μου. Τι φτιάχνετε? Φτιάχνουμε το Christmas cake. Α, Christmas cake. Ναι. Φέρου μετά σε όλους τους ηλικιωμένους εδώ. Είναι λίγο αργά, είναι πρέπει να το κάνουμε πιο γλυόρα. Εντάξει, τώρα που μπορούν οι κοπέλες μας. Ενώ σύμφωνα έτσι με το έθιμο, πότε το κάμνατε ή δεν κάνατε Christmas cake? Όχι, κάμναμε το πιο μπροστά. Ραντίζαμε το με λίγο κονιάκι που είχαμε τον καιρό μας και να τραβήσει, να πάρει μυρωσκιά, να είναι ωραίο. Δίνετε οδηγίες να είμαι στις νέες κοπέλες που φτιάχνω? Θυμόντουμε τους κάποτε. Κατερίνα, ίσως στο μυαλό μου ήταν η ερώτηση που ήθελα να κάνω. Αν οι γιαγιάδες μας δίνουν συμβουλές ή αν μαλώνουν τις κοπέλες εκεί για το πώς θα φτιάξεις. Γιατί ξέρεις, με τις γιαγιάδες, αν κρίνω κι εγώ από τις δικές μου τις γιαγιάδες, αυτές ξέρουν. Και όντως αυτές ξέρουν, είναι αλήθεια. να μας παραγγέλνουν. Και πάντα, ναι, και θέλουν πάντα να τα κάνουμε, να πράττουμε ανάλογα με τις δικές τους συμβουλές. Να ρωτήσω κάτι, έχετε κάτι έτσι που θυμάστε που κάνατε κάθε Χριστούγεννα? Το τραπέζι καταρχήν πότε το κάνατε εσείς γιαγιά, τα Χριστούγεννα ή πρωτοχρονιά? Κάμναμε και Χριστούγεννα, αλλά παραπάνω πρωτοχρονιά ήταν η πιο πολύ συγκέντρωση των συγγενών, φίλους, άμα δεν θέλει να καλέσεις το σπίτι σου. Και κάμναμε ένα τραπέζι μεγάλο. Είστε οι άνθρωποι που μας μεγαλώσατε, που έτσι νοιαστήκατε, μας διδάξατε, διαμορφώσατε έτσι τον άνθρωπο που είμαστε εμείς σήμερα, αν θέλετε. Γιατί όλοι μας θέλουμε τον παππού, τη γιαγιά μας, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες. Ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε στον κόσμο? Να στείλω καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά, με υγεία πάνω απ' όλα, να έχουν χαρά στη ζωή τους, να είναι αγαπημένος ο κόσμος και να πάψουν αυτές οι φασαρίες όλων των κόσμων, να ηρεμήσει ο κόσμος. Ακριβώς, ρε γιαγιά, ηρεμία. Μάλιστα. Αυτό χρειαζόμαστε, πραγματικά αυτό χρειαζόμαστε, ηρεμία. Είναι μια παραγγελιά, θέλεις, ναι, Κατερίνα μου. Είσαι πάρα πολύ τυχερή που είσαι σήμερα εκεί. Εμείς. Είσαι πάρα πολύ τυχερή, αλήθεια στο λέω. Είσαι πάρα πολύ τυχερή που είσαι εκεί. Μπορείς να μάθεις, μπορείς να καθίσεις με τις ώρες και να ακούς αυτούς τους ανθρώπους να σου παραγγέλουν, να σου λένε ιστορίες, να σου δίνουν συμβουλές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα που βλέπω βεβαίως το να γίνεται το Christmas cake, οι γιαγιάδες σίγουρα θα έβαζαν χέρι μέσα για να το ζυμώσουν το Christmas cake, είναι αλήθεια. Καμιά από αυτές δεν το έκανε με την κουτάλα. Δίνουν οδηγίες για την ώρα. Δίνουν οδηγίες για την ώρα, δεν ξέρω. Γιαγιά, έκαμετε παρατήρηση? Έκαμα τους παρατήρηση, βέβαια. Γιατί, τι είναι το λάθος? Τι είναι το λάθος, έβαλε το βούτυρο της. Με κατόλι τον εκατόλι δεν ρίγγωνε. Πρέπει να μπει το τζάχαρη μέσα, να μπουν τα αυγά τη, να τα ανεκατώσει καλά για να λιώσει. Να λιώσει το τζάχαρη. Μπορεί να είναι ο νέο τρόπο ζαχαροπλαστική ή. Παλιά εμεί έτσι έκαναμε. Βάλαμε το τζάχαρη μα. Και με το χέρι φαντάζομαι, Κατερίνα Ζήμωναν, όχι με την κουτάλα. Βάλαμε τα μέσα, χτυπούσαμε τα να λιώσει το τζάχαρη, μετά βάλαμε. Με το χέρι, με το χέρι, όχι με την κουτάλα. Ναι, και με το χέρι μετά, αν με το θέλεις σφιχτό, κάτι να κάνεις κουλουράκια. Κάναμε σφιχτό ζυμάρι. Άμα για το γλύκισμα είναι πιο χαμνό. Ναι, που, σωστό και αυτό. Είδες που δεν ξέρω κι εγώ. Ένα δώρο. Ένα... όπως κάνουμε το γλύκισμα, πολύ χαλαρό. Λάβεις, πρέπει να είναι λίγο σφιχτό τώρα το. Γιαγιά, ένα δώρο που θα θέλατε εσείς από τον Άγιο Βασίλη, κάτι? Όλοι παίρνουμε δώρα, όλοι περιμένουμε τα Χριστούγεννα για να πάρουμε κάποιο δώρο. Υγεία, ναι, θέλει. Υγεία. Είμαι 10 χρόνια στο καρότσι. Αναπήρη. Υγεία σε όλον τον κόσμο. Υγεία να ζητάτε. Και τα άλλα όλα έρχονται με τη σειρά τους. Είστε συγκινημένοι πάντως. Θυμάστε έτσι τα παλιά. Ναι, θυμούμε το. Είμαστε, είχαμε ζωντάνια, είχαμε χαρά, είχαμε τώρα
Ήρθαν τα δύσκολα. Τα δύσκολα. Ευχόμαστε και εσύ, πραγματικά. Να είστε πάνω σας. Ναι. Να προτιμάτε την υγεία από όλα. Από όλα. Υγεία. Είναι αυτά τα. Υγεία. Δεν έχει ζωή. Είναι αυτά τα μικρά, αλλά αληθινά, Κατερίνα, που χρειαζόμαστε όλες αυτές τις μέρες, ιδιαίτερα τις γιορτές. Είναι άνθρωποι που θέλουν έτσι μια καλή κουβέντα, θέλουν παρέα, θέλουν λίγο. Είναι καλό να μας πού, μας ευχαριστεί, μας αναντογονεί. Καταλαβαίνεις. Να ακούσουμε ένα λογλυκί που λέμε εμείς. Ναι. Και το καταλαβαίνουμε πολύ, και το κατανοούμε και έχει απόλυτο δίκιο η γιαγιά και όλοι οι άνθρωποι, ανεξαιρέτως ηλικίας θα έλεγα εγώ, αλλά πόσο μάλλον αυτοί οι άνθρωποι που έχουν δώσει τα πάντα για να μεγαλώσουν παιδιά, εγγόνια, δούλεψαν πάρα μα πάρα πολύ σκληρά, σε πολύ πιο διαφορετικές συνθήκες από ότι εμείς. Λοιπόν, να ευχηθούμε πραγματικά υγεία, να απαλύνουν έτσι τον πόνο που νιώθει οποιοδήποτε αυτές τις μέρες, μακάρι. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα μου, που μέσα από τα ρεπορτάζ και μέσα από τις συναντήσεις που έχεις με ανθρώπους, μας δείχνεις και την ουσία ουσιαστικά και, και το πού πρέπει να επικεντρωνόμαστε και να βασιζόμαστε. Σε ευχαριστώ θερμά. Καλά Χριστούγεννα, Κατερίνα μου. Καλά Χριστούγεννα σε όλους.